Και αν τραβήξουμε τα κόκαλα θα χωριστεί. Αυτός με το μεγαλύτερο κομμάτι πραγματοποιεί μια ευχή του. Πω πω, ας δοκιμάσουμε. Πήρα το μεγαλύτερο. Κάνε μια ευχή. Τι ευχήθηκες? Μπορεί να σου φανεί μεγάλη ανοησία, αλλά... Δεν το πιστεύω! Αυτή την ευχή έκανα! Μια κότα να κάνει μονόκυκλο! Πω πω! Ο Τσέτ στο πύργο ελέγχου! Παραλαβή δέματος! Πρέπει να πάω για παράδοση! Πες μου καλή τύχη! Πες μου που θα πάω σήμερα. Θα πας στην Τουρκία. Ένα κορίτσι η Άσια παρήγγειλε ένα δέμα. Η Τουρκία είναι μια χώρα μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Έχει μεγάλες πόλεις αλλά και μέρη όπως η Καπαδοκία. Μια περιοχή με εντυπωσιακά βράχια και σπηλιές. Ανυπομονώ να τα δω. Ήρθε η ώρα να φύγω, Τζίμπο. Όχι ακόμα, Ατζετ. Στην Τουρκία μιλούν τουρκικά. Σελάμ σημαίνει γεια σου. Σελάμ, γεια σου. Εντάξει, γεια σου. Ω, ναι. Όλα τα συστήματα μπαίνουν σε λειτουργία και πάμε. Ατζετ. Τζετ, ετοιμάσου να απογειωθείς. Ώρα να πετάξω. Άσια, πες μου τι κοιτάς. Περιμένω να έρθει το δέμα μου. Θα είναι κάτι πάρα πολύ εξαιρετικό. Τότε ελπίζω να φτάσει σύντομα. Πρέπει να πάω στη δουλειά. Καλή σου μέρα, πριγκίπισσα. Γεια. Τα λέμε αργότερα, μπαμπά. Πω πω, η Τουρκία είναι υπέροχη. Να το σπίτι της Άσια! Τζετ, μεταμορφώσου! Παράδοση δέματος! Έφτασε! Ναι! Σελάμ! Είμαι ο Τζετ! Πάνω στην ώρα, κάθε ώρα. Ορίστε το δέμα σου. Σελάμ, Τζετ. Ευχαριστώ. Το μαγικό μου λιχνάρι. Τι θα το κάνεις? Διάβασα σε μια ιστορία πως αν το τρίψεις βγαίνει ένα τζίνι και εκπληρώνει τρεις ευχές σου. Ήδη ξέρω την τελευταία μου ευχή. Σίγουρα θα είναι εκπληκτική. Τότε τρίψτο. Τρίψε το λιχνάρι. Δεν έχει τζίνι. Γιατί δεν δοκιμάζεις να πεις και τα μαγικά λόγια? Ναι, μάλλον αυτό χρειάζεται. Τζίνι, τζίνι, έξω βγες και εκπλήρωσε τις τρεις μου ευχές. Μάλλον τα μαγικά λιχνάρια δουλεύουν μόνο στα παραμύθια. Το βρήκα! Θα γίνω εγώ το τζίνι σου, Άσια. Τρίψε το λιχνάρι και κάνε μια ευχή. Αλήθεια! Τζίνι, τζίνι, έξω βγες και εκπλήρωσε τις τρεις μου ευχές. Είμαι το τζίνι από το μαγικό λιχνάρι. Περιμένω την πρώτη σου ευχή. Ναι, θα ήθελα 3 παγωτά χωνάκι, παρακαλώ. Νοστιμότατα, επιστρέφω αμέσως. Τρία παγωτά χωνάκι, παρακαλώ. Έρχονται αμέσως. Αυτή η ευχή ήταν εύκολη. Ορίστε.
Ευχαριστώ. Θέλει πιο γρήγορα. Είσαι αστείος, κύριε Παγωτατζή. Είσαι γρήγορος, αλλά εγώ έχω ταχύτητα τζέ. Βλέπεις? Καλή όρεξη. Δεν φαντάζεσαι τι πέρασα για να τα πάρω. Ευχαριστώ, Τζετ. Ένα για σένα, ένα για μένα. Και αυτό θα το φυλάξω για αργότερα. Ποια είναι η επόμενη ευχή σου? Θέλω ένα πριγκιπικό φόρεμα. Ο μπαμπάς μου με λέει πάντα πριγκίπισσα. Η επιθυμία σου είναι διαταγή μου. Εσύ περίμενε εδώ. Πού μπορώ να πάρω πριγκίπικα ρούχα? Να η αγορά! Έκανα Διάνα! Αυτό σίγουρα κάνει για μια πριγκίπισσα. Τα-δα! Υποδεχτείτε την πριγκίπισσα Άσια! Πω-πω! Μοιάζεις όντως με πριγκίπισσα! Και τώρα ήρθε η ώρα για την τελευταία σου ευχή. Ωραία, Τζετ, μα είναι μεγάλη ευχή και εννοώ πολύ μεγάλη. Θέλω ένα μαγικό χαλί που να πετάει. Αλήθεια? Μα... Να σου πω κάτι. Είμαι το τζίνι σου. Θα το φροντίσω. Ταχύτητα, Τζετ! Ορίστε το υπτάμενο χαλί σου, πριγκίπισσα. Ελπίζω. Τζετ, είσαι το καλύτερο τζινί του κόσμου. Έλα, πάμε μια βόλτα. Έτοιμη για απογείωση. Ώρα να φύγουμε, μαγικό χαλάκι. Δεν δοκιμάζεις τα μαγικά λόγια? Μαγικό χάλι, πάρε μας μακριά, στον ουρανό πέτα ψηλά. Τα μαγικά λόγια δεν έπιασαν. Ήρθε η ώρα να καλέσουμε τους Super Wings. Τους Super Wings? Τους φίλους μου τα αεροπλάνα που σπέβδουν να βοηθήσουν όποιον τους χρειάζεται. Βάση, με λαμβάνεις? Εδώ, Βάση. Τι συμβαίνει, Τζετ? Είμαι στην Τουρκία με την Άσια. Θέλει να πάμε βόλτα με το μαγικό χαλί. Αλλά το χαλί μας δεν πετάει. Ένα μαγικό χαλί που δεν απογειώνεται. Εκπλήσωμε. Στέλνω ενισχύσεις. Dizzy, ο Τζετ είναι με την Άσια στην Τουρκία. Προσπαθούν να κάνουν ένα χαλί να πετάξει. Τα μαγικά δεν είναι τα στοιχεία μου, Τζίμπο. Αλλά θα βάλω τα δυνατά μου. Μπορούμε να χαμογελάσουμε. Dizzy, μεταμορφώσου! Είμαι η Dizzy που στις διασώσεις σκίζει. Ευτυχώς ήρθες, Dizzy. Ζήτησα μια βόλτα σε ένα μαγικό χαλί, αλλά αυτό δεν κουνιέται. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Πλατφόρμα διάσωσης! Όλα έτοιμα! Ετοιμάσου να ανέβεις, Άσια! Μια στιγμή, Τζετ, θα φέρεις το παγωτό χωνάκι. Ορίστε! Η επιθυμία σου είναι η διαταγή μου. Ένα υπτάμενο χαλί απογειώνεται! Μαμά, πάω βόλτα με το υπτάμενο χαλί με το Τζετ και την Τίζη. Εντάξει, καλή μου. Να περάσετε όμορφα. Στην Καπαδοκία! Πω, πετάω. Στα αλήθεια πετάω. Ας πετάξουμε μέχρι το κόκκινο αερόστατο. Μέσα στα βράχια έχει σπηλιές και περάσματα. Και από εκεί... Σελάμ, μπαμπάκα. Σελάμ, πριγκίπισσα. Άσια,
πετάς? Πώς είναι δυνατόν? Ο Τζετ μου φέρε το λιχνάρι και το έτριψα. Έκανα τρεις ευχές και το Τζίνι Τζετ τις πραγματοποίησε. Πω, μου φαίνεται απίστευτο. Και μία από τις ευχές μου ήταν να σου δώσω αυτό. Ω, το αγαπημένο μου. Γιαμ. Σας ευχαριστώ πολύ που εκπληρώσατε τις ευχές μου, Τζετ και Ντίζι. Είστε τα καλύτερα τζίνι στον κόσμο. Ευχαριστήσή μας. Πάμε, Ντίζι. Γεια! Super Wings! Αποστολή εξετελέστη! Par ici, petit cochon! Reviens tout de suite! Eh bien, Roy, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de transporter ce petit cochon, mais j'ai roulé sur un obstacle et la porte de sa cage s'est ouverte. Je vais le rattraper. Turbo Jet! Je te tiens! Ouf! Merci beaucoup, Jet. Je crois que ça veut dire qu'il t'aime bien. Tour de contrôle à Jet, un colis à prêt. Je vous laisse, les amis. C'est à moi de détaler maintenant. Salut Jimbo! Où est-ce que tu m'envoies aujourd'hui? Chez Clémentine qui attend qu'on lui livre ce colis. Clémentine habite dans le sud de la France et donc en Europe. Là-bas, la campagne est belle. Il y a plein de champs de fleurs et de fermes. C'est d'ailleurs dans une ferme que tu vas. Oh, tous ces animaux, ils sont trop mignons! Tu verras certainement aussi de grandes et belles maisons comme celle-ci. On appelle ça des châteaux. Celui de cette photo est splendide! Oh, encore une petite chose. Si tu veux être vraiment poli quand tu rencontres quelqu'un, dis « Enchanté ». C'est une façon de se saluer très élégante. D'accord, Jimbo. Je suis toujours poli, tu sais. Écoute ça, je te souhaite une excellente journée. On y va! Activation commande! Hop, 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 hop! Et zou! Jet! Jet, prêt à mettre les gaz? Paré au décollage! Sur le sud de la France. Enchantée. 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 Clémentine, tu es absolument ravissante dans cette robe. Je vois que tu es enfin prête pour te rendre au grand bal des contes de fées. Pas tout à fait, maman. Je dois encore attendre que le colis que j'ai commandé arrive. Waouh! C'est vrai que c'est beau le sud de la France! Et ces champs de lavande sont bons! Oh, le château de la photo! Ça y est, je vois la ferme de Clémentine! Jet! Transformation! Un colis pour Clémentine! Mon colis! Moi, c'est Jet, toujours à l'heure, quelle que soit l'heure. Ah, enchantée, Jet! Je te présente ma maman. Enchantée, Clémentine, c'est pour toi. Ah, merci beaucoup! Elles sont splendides et elles vont vraiment bien avec ta robe. Tu vas à une fête déguisée, Clémentine? Oui, au grand bal costumé des contes de fées. Regarde, c'est l'invitation que j'ai reçue. Oh, ça se passe dans un château. Mais oui, Jet. Ça fait un an que je ne rêve que d'une chose, aller à ce bal. D'ailleurs, il faudrait qu'on se dépêche. Quoi? C'est déjà l'heure, Clémentine? Mais on ne peut pas quitter la ferme maintenant. On doit s'occuper de tous les animaux avant de partir. Si vous voulez, je pourrais le faire à votre place. Ah oui, vraiment?
C'est très gentil, Jet. Merci beaucoup. J'ai toujours aimé les animaux. Vous n'avez qu'à m'appeler Jet le fermier. Voici la liste de ce qu'il y a à faire. Ramasser les œufs, nourrir les cochons et les chèvres et brosser le cheval. On sera de retour à midi. Parfait, je m'occupe de tout. Le carrosse citrouille. Incroyable, c'est exactement le même que dans Cendrillon. Tu viens, maman? À tout à l'heure, Jet le fermier. Amusez-vous bien. Alors, que dois-je faire en premier? Ah oui, aller ramasser les œufs dans le poulailler. Trop facile. Salut. Je crois que vous ne m'avez jamais vue. Je viens juste vous prendre quelques œufs. Clémentine a dit que je pouvais. Oh, 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 oh. Arrêtez! Au secours! Au secours! Oh, 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 oh. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter la charmante princesse Clémentine. C'est l'heure de manger. Oh, oh, attendez, ne vous précipitez pas. Oh, oh. Ça alors, j'ai vraiment un succès fou avec les cochons. Princesse Clémentine? Je suis le prince Gabriel. Enchantée. Enchantée, prince. Voulez-vous m'accorder cette danse? Avec plaisir, prince Gabriel. Bon, maintenant, je dois apporter tout ce foin aux chèvres. Les travaux de la ferme, c'est vraiment pas facile. C'est comme ça qu'il faut faire? Est-ce que je te brosse dans le bon sens? Oh, 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 oh là là! Oh, ce bal costumé était réellement féerique! Mais il faut qu'on rentre maintenant. D'ailleurs, quelque chose me dit qu'on doit se dépêcher. La grange est en train de s'effondrer. Les animaux courent dans tous les sens. Il y a du désordre partout. Clémentine revient déjà. Qu'est-ce que je vais faire? Il est midi. Comme promis, on est de retour. Salut. Alors, ce grand bal costumé, ça vous a plu? Jet, tu as eu des problèmes? Oh non, non, aucun. Tout s'est passé à merveille. Jet le fermier a fait tout comme il fallait. Hé! Mais qu'est-ce que tu fais avec cette brouette, le cochon? Oh, oh, oh non, c'est une véritable catastrophe. Oh, je crois bien que c'est le moment de faire appel aux Super Wings. Aux Super Wings? Oui, ce sont mes super copains qui volent à la rescousse quand j'ai besoin d'aide. Jimbo, tu me reçois? 5 sur 5, que se passe-t-il, Jet? Je suis avec Clémentine dans sa ferme. J'ai fait une grosse bêtise et la grange s'est effondrée. Ça ne doit pas faire joli dans le paysage. Voyons, quel Super Wing serait le meilleur pour cette mission? Oh! Donny, tu vas partir en expédition. Jet est dans une ferme en France où une grange vient de s'écrouler. Une grange en petits morceaux? À moi de jouer de la scie et du marteau! Voilà Donny qui arrive. Tout va s'arranger maintenant. Donny, transformation!
super outil à toute épreuve. Je vais réparer cette grange de bas en haut. Et pour moi, ce sera du gâteau. Super marteau en action. Wow. À toi de jouer, Jet. Pour tout repeindre, pistolet en action. C'est parti. Pistolet en action. C'est merveilleux. Notre grange est comme neuve. Maintenant, toute la ferme est en parfait état, et même mieux qu'avant. Regarde qui est là, Clémentine. Le prince Gabriel. Princesse Clémentine, cette pantoufle de verre est-elle la vôtre? Oh, mais oui, je l'avais perdue. Merci beaucoup, prince Gabriel. Sans vous, je n'aurais jamais retrouvé ma pantoufle. Tout le plaisir était pour moi. La charmante princesse Clémentine et le gentil prince Gabriel vécurent heureux tout le reste de leur vie. Merci à tous les deux. C'est grâce à vous que j'ai pu aller au grand bal costumé et que notre grange est encore plus belle qu'avant. Merci encore. De rien, Clémentine. Prêt à décoller? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Les Super Wings assurent à toute allure. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, αεροπλάνα και ελικόπτερα, σας παρουσιάζω τη νέα μου φιγούρα, τη Σβούρο Wings. Ταρά! Η καλύτερη φιγούρα μου. Τερόμ, ήταν όντως φανταστική. Ήταν τέλεια. Εντυπωσιάστηκα. Ο Τζετ στον πύργο ελέγχου. Παραλαβή δέματος. Πρέπει να φύγω, παιδιά. Τα λέμε. Γεια σου, Τζίμπο. Πού θα πάω σήμερα? Ο Τρέβορ θέλει ένα δέμα. Μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα στη Νέα Υόρκη. Έχει πολλά αξιοθέατα εκεί. Το Empire State Building, το Άγαλμα της Ελευθερίας, την Times Square. Και έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα πας αυτό το δέμα σε ένα θέατρο. Ο Τρέβορ ετοιμάζει σόου με τους φίλους του. Τότε σίγουρα θα ανυπομονεί να με δει. Να θυμάσαι, όταν στο κοινό αρέσει ένα σόου, φωνάζει Encore. Αυτό σημαίνει πως θέλει να δει κι άλλο. Encore! Ω, ναι! Όλα τα συστήματα μπαίνουν σε λειτουργία και πάμε! Τα Τζετ! Τζετ, ετοιμάσου να απογειωθείς! Ωραία να πετάξω! Νέα Υόρκη, σου έρχομαι! Πάμε άλλη μια φορά! Ένα, δύο, τρία και... Νομίζω πως το έχουμε. Έχω μια τρύπα στο παπούτσι μου. Τα δικά μου με σφίγγουν. Και τα δικά μου τρίζουν. Μείνετε ήσυχοι, το έχω φροντίσει αυτό. Πώς? Η έκπληξη καταφθάνει. Πω πω, η Νέα Υόρκη. Την έχω δει σε φωτογραφίες. Αλλά από κοντά είναι σίγουρα πολύ πιο μεγάλη. Να και το θέατρο που είναι ο Τρέβορ. Τζετ, μεταμορφώσου! Παράδοση δέματος! Ναι! Ιουπί! Είμαι ο Τζετ. Πάνω στην ώρα, κάθε ώρα. Ακούσατε, παιδιά? Αυτός είναι ο Τζετ. Από εδώ η Κάρμεν, η Σου Τζάνκ, ο Βίκτορ και η Ράντα. Γεια σου! Έλα μέσα, Τζετ. Από εδώ η κυρία Μέκλ.
η ιδιοκτήτρια του θεάτρου. Γεια σας. Καλώς τον, καλώς τον. Δείτε, παιδιά, καινούρια παπούτσια χώρου για όλους μας. Τέλεια! Που κάνουν? Λαμπυρίζουν. Τώρα είμαστε επαγγελματίες. Θέλεις να μείνεις για λίγο, Τζετ? Μπορείς να δεις την πρόβα για το σόου μας. Το ρυθμό. Πολύ θα το ήθελα. 1, 2, 3 και... Ρυθμός, ρυθμός, έντονος χορευτικός. Της πόλης μας όλα τα έννη χορεύουνε στο σόου με κέφι. Όλοι πολύ ρυθμοί είναι εδώ, το σόου είναι φοβερό. Η Κάρμεν απ' το Πορτορίκο χορεύω σάλσα μοναδικά. Ωραία. Χορεύω και pop και νιώθω ωραία. Ο Βίκτορ με αέρα ρωσικό χορεύω παραδοσιακό χορό. Η Ράντμα από την Ινδία του Bollywood παίρνω τη μαγεία. Απλώνεται σε όλη τη γη. Είμαι ο Τρέβορ ο χορευτής, στις κλακέτες πρωταθλητής. Μπράβο! Ναι! Είστε πανέτοιμοι να χορέψετε μπροστά στο κοινό. Και το θέατρο είναι ελεύθερο απόψε. Πότε? Μα πώς θα μαζέψουμε κόσμο τόσο σύντομα? Εκατομμύρια άνθρωποι μένουν στη Νέα Υόρκη. Δεν θα είναι και τόσο δύσκολο. Ας βγάλουμε το ρυθμό στους δρόμους. Ελάτε να δείτε το ρυθμό. Έχει ελεύθερη είσοδο. Πάρτε ένα φυλάδιο. Δεν τους τραβήξαμε την προσοχή. Δεν προσέχουν ούτε το ρομπότ. Ελάτε, δείτε το καλύτερο σόου στην πόλη. Είμαι ο Τσακ, φίλε. Θέλεις ταξί? Όχι, θέλουμε θεατές. Για ποιο πράγμα? Για το σόου μας, το ρυθμό. Αλήθεια? Ξέρετε, μ' αρέσουν τα πολιτιστικά. Ιδίως το τραγούδι και ο χορός. Δείξτε μου τι θα κάνετε. Ωραία. Μα τα χίλια ταξίμετρα! Είστε καλοί! Ακούστε, θα σας βοηθήσω εγώ. Ξέρω όλα τα κίτρινα ταξί που κυκλοφορούν στην πόλη. Θα το διαδώσουν στο πίκεφι. Κι εγώ εντωμεταξύ, με ταχύτητα jet στο φουλ, θα βάλω τις αφίσες. Ναι! Σας βεβαιώνω εγώ. Είναι το καλύτερο σόου στην πόλη. Λέγεται Ρυθμός. Πιάσατε. Φανταστικό! Φανταστικά! Χρειάζομαι καύσιμο. Μη χάσετε την τέλεια μουσική και το χορό μας. Θα ξετρελαθείτε. Όλη η πόλη μιλάει για το ρυθμό. Το θέατρο θα είναι γεμάτο απόψε. Σταθείτε. Δεν έχει άλλο χώρο στο θέατρο. Παρακαλώ, ηρεμήστε. Μου έρχεται να λιποθυμήσω. Συναντήστε με πίσω, στην πόρτα της σκηνής. Κατά τα φαινόμενα, όλη η πόλη θέλει να δει το ρυθμό. Μα αυτό ελπίζαμε να συμβεί. Ναι, μα το θέατρο είναι μικρό. Δεν θέλουμε να διώξουμε κανέναν. Νομίζω πως χρειάζεστε καλύτερο χώρο για το σόου. Ξέρω που θα παρουσιάσουμε το σόου. Στην Times Square. Μα γίνεται να στήσουμε σκηνή τόσο γρήγορα? Το βρήκα! Ήρθε η ώρα να καλέσουμε τους Super Wings. Τους Super Wings!
τους φίλους μου τα αεροπλάνα που σπέβδουν να βοηθήσουν όποιον τους χρειάζεται. Βάση, με λαμβάνεις? Εδώ, Βάση. Τι σου συμβαίνει, Τζετ? Είμαι με τον Τρέβορ και τους φίλους του και θέλουμε να στήσουμε μια γιγάντια σκηνή στην Times Square. Ξέρω ποιος θα σας βοηθήσει. Ντόνι, ο Τζετ και ο Τρέβορ είναι στη Νέα Υόρκη. Θέλουν βοήθεια για να στήσουν μια γιγάντια σκηνή επιγόντως. Ο Ντόνι θα μεγαλουργήσει. Πού είναι ο φίλος σου, Τζετ? Έφτασε ο Ντόνι. Μπορούμε να χαμογελάσουμε. Ντόνι, μεταμορφώσου! Είμαι πανέτοιμος να δώσω λύση. Σε λίγο αρχίζει το σοου. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Με τα σούπερ τέλεια εργαλεία του Ντόνι. Η σκηνή σας είναι έτοιμη. Υπέροχη ήταν. Ρυθμός, ρυθμός, έντονος χορευτικός. Της πόλης μας όλα τα έθνη χορεύουνε στο σοου με κέφι. Όλοι οι πολιτισμοί είναι εδώ, το σοου είναι φοβερό! Τζετ, Ντόνι, ανεβείτε στη σκηνή! Θα ανέβουμε! Ερχόμαστε! Ρυθμός, ρυθμός, στην κυκλινιάρχη αφορά. Εμείς πρέπει να γυρίσουμε. Έτοιμος! Με το ένα, με το δύο, με το τρία! Καλό ταξίδι! Καλό ταξίδι! Super Wings!